Η σημερινή μας επίσκεψη στο ΣΔΟΕ αποκάλυψε τα τεράστια προβλήματα και τις αδυναμίες της υπηρεσίας στην μεγάλη υπόθεση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Οι πρωτοφανείς ελλείψεις προσωπικού, αλλά και οι ελλείψεις υποδομές, οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, η αναποτελεσματικότητα και οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση σοβαρότατων φορολογικών υποθέσεων, κατά την άποψή μας, δεν συνιστούν τυχαία υπηρεσιακά προβλήματα. Υποκρύπτουν πολιτική σκοπιμότητα. Από την σημερινή μας ενημέρωση προκύπτει ότι από τις 2.062 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρτ, μέσα σε 2 χρόνια, έχουν ελεγχθεί μόλις 25. Για τις υπόλοιπες 2.037 υποθέσεις, απασχολούνται σήμερα μόνο 35 υπάλληλοι, που ταυτόχρονα απασχολούνται και με σωρία άλλων υποθέσεων. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι σε 1,5 χρόνο, στο τέλος του 2015, η υπόθεση παραγράφεται οριστικά. Σημειωτέων ότι από αυτές τις 25 υποθέσεις που ελέγχθηκαν, προκύπτουν τουλάχιστον 12 εκατομμύρια φόροι. Συμπέρασμα. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, που λέει και ο λαός μας, όχι 10 μέρες, 10 χρόνια κοσκινίζει, θα έλεγα εγώ. Αποτελεί μέγιστο σκάνδαλο την ώρα που τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα εξωθούνται στα όρια της οικονομικής απελπισίας από την υπερφορολόγηση, την φορολόγηση στους μισθούς και συντάξεις, από την αθλειότητα του έμφυα που δημεύει τη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία, να συνεχίζεται το πάρτι της ασυλίας και της φοροδιαφυγής των οικονομικά ισχυρών. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί άμεσα ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών που θα ασχοληθεί με τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Με τη λίστα Λαγκάρτ, τα 54.000 εμβάσματα στο εξωτερικό, τις χιλιάδες offshore εταιρείες, την υπόθεση των ενδοομιλικών συναλλαγών, για την οποία δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου στελέχωση και παρακολούθηση. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά και η θεσμοθέτηση ενός δίκαιου, διαφανούς και σταθερού φορολογικού συστήματος, πάνω απ' όλα απαιτούν πολιτική βούληση. Η παραπέουσα δικοματική κυβέρνηση των μνημονίων δεν έχει αυτή τη βούληση. Ήρθε η ώρα όμως να δώσει λογαριασμό για τις πράξεις αλλά και για τις παραλήψεις της. Όσοι δεν νομίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τους φορολεκτικούς μηχανισμούς για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Η ελπίδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την εξάλληψη της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων βρίσκεται στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, βρίσκεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα με τη θέληση του λαού μας.